να συμπληρώσετε κάτι, να απαντήσετε κάτι. Κοιτάξτε, να μην ξεφεύγουμε με τη σοβαρότητα της συζήτησης. Εγώ είπα, ήμουν εξ αρχής αντίθετος με το χτίσιμο αυτού του Δημαρχείου. Για χίλιους λόγους. Και όταν είπα θα τον γκρεμίσω, έλεγα ότι ήθελα να εκφράσω ακριβώς αυτή την αντίθεσή μου τότε. Από την ώρα όμως που το βρήκαμε το Δημαρχείο, και υπενθυμίζω ότι αυτό το Δημαρχείο κόστησε 60 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι εξαιρετικά πολυτελές στην κατασκευή του. Πολύ ωραίο, εντάξει, αλλά δεν εξυπηρετεί τις συνολικές ανάγκες του Δήμου. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και θα το αφήσω να ολοκληρώσω αυτό το πράγμα. Τα επικοινωνιακά που λέει ο κ. Καραφάτης, και ειδικά αυτό το οποίο ξέρει ότι είναι λάθος και δεν ξέρω γιατί το λέει. Η ιστορία αυτή με το ξέχασα να παραιτηθώ ή δεν ξέχασα να παραιτηθώ, αυτή δεν κάλυπτε μόνο εμένα, δεν είχε μόνο εμένα. Είχε τους μισούς δημάρχους της Ελλάδας. Ήταν λάθος του Καλλικράτη. Η εισηγητική έκθεση σε αυτή την παράγραφο έλεγε το ότι εξαιρείται η περίοδος 11-15, η οποία δεν περιελήφθηκε για λόγους που δεν ξέρω. Θα σας πω το εξής: ο δήμαρχος Πάτρας ήταν πρόεδρος στην εταιρεία ΕΛΑΤΟ της Πάτρας. Μέχρι προχθές. Δεν τέθη θέμα για το. Αλλά επειδή εγώ είμαι επώνυμος δήμαρχος και επειδή με γράφουν όλα τα φύλλα του κόσμου, επειδή ακριβώς έφερε Θεσσαλονίκη, επικοινωνιακά θέλει να πει ο κ. Καραφάτης, όπως θέλει να το πει, έφερε Θεσσαλονίκη σε ένα επίπεδο που μιλάει όλος ο κόσμος για αυτήν. Αυτό έχει αποτέλεσμα για την πόλη. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κ. Καραφάτης και ο κόσμος. Και επιπλέον, δεν με πείθει ότι όταν μου λέει ότι είμαι βουλευτής, άρα δεν τίθεται πρόβλημα. Μα πώς δεν τίθεται πρόβλημα, αφού ψηφίζεις αυτά τα νομοσχέδια που είναι για την πόλη, τα ψηφίζεις. Άρα πώς δεν τίθεται πρόβλημα. Μάλιστα. Και πώς θα υπερασπίσεις. Και μου επιτρέψεις να πω και ένα παραπάνω. Πολύ σύντομα, κύριε. Για την αντίθεσή μου, εγώ διακινδύνευσα τη θέση να τεθώ σε αργία όταν υπερασπίστηκα το δικαίωμα του Δήμου να κρατήσει 600 συμβασιούχους, οι οποίοι κέρδισαν πρωτόδικα την ιστορία. Είχε δικαίωμα ο Δήμος να πάει στο εφετείο για να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου. Εγώ έκρινα όμως ότι το συμφέρον του Δήμου ήταν να μείνουν 600 άτομα μέσα στο Δήμο, συμβασιούχοι 8 και 10 ετών, οι οποίοι ήταν με ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό το έσχος που συμβαίνει στο ελληνικό κράτος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και έκρινα και κερδίσανε. Κύριε Καλαφάτη, ο